τι βιώνουμε σε αυτή τη χώρα, Θεέ μου. Ξεκίνησα να κάνω το βίντεο και πίσω μου έχει σκοτεινιάσει ο ουρανός. Όσοι είστε Αττικοί, μέχρι το βράδυ την Πάρνηθα ξεχάστε την. Με αυτόν τον αέρα έχει αεροπλάνα, έχει ελικόπτερα μάλλον, δεν πρόκειται να σβήσει τίποτα. Η Χασιά και η Πάρνηθα τελειώσανε. Πάμε να δούμε, έχουν σκοτεινιάσει, σας λέω τα πάντα. Το βλέπετε. Πάνω που είχαν βγει, είχε βγάλει λίγο πράσινο μετά τις προηγούμενες πυρκαγιές που είχαμε πριν χρόνια. Δεν θα μείνει τίποτα. Θα μου πεις, σε λίγο καιρό θα την βλέπουμε χριστουγεννιάτικη. Το βράδυ με φωτάκια. Ε? Πάμε πιο πάνω, θα περπατήσουμε να το δούμε λίγο πιο πάνω. Ναι, τι έχει γίνει. Ήταν οι φάδες που πέφτουν από τις στάχτες. Οι φάδες στάχτες. Γάμισε. Εδώ κρύφθηκε και ο ήλιος. Βλέπεις τι γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Λες και έχει άλλη από την πρίζα. Γίνεται ένας χαμός. Συνεχίζουμε. Είδατε τις εκενώσεις. Είδατε νεογνά μέσα σε ασθενοφόρο. Έτσι γεννηθήκανε εν καιρό πολέμου. Πάμε να δούμε κάτοικος Αλεξανδρούπολη πάνω, τον πήραν τηλέφωνο να έρθει να πάρει τον ασθενή του από την εντατική. Πάρτε μάτι. Από εντατική που ο άνθρωπος. Και πού θα τον πάτε. Σπίτι, πού να τον πάμε. Από εντατική που ο άνθρωπος. Και πού θα τον πάτε. Σπίτι, πού να τον πάμε. Πάρτονα με τα σωληνάκια, με τις μάσκες, με τα μηχανήματα όπως είναι, φόρτος έτονα. Πάρτονα σπίτι σου. Αυτοί είμαστε. Πάμε, συνεχίζουμε βόρεια. Δεν σας παρακαλώ πάρα πολύ, είχατε κάνει. Κι εγώ όμως τι κάνει και το σπίτι μου. Κανείς δεν έχει έρθει. Κανείς τίποτα. Ούτε πυροσβεστική, ένα αυτοκίνητο. Να μην γυρνούσε και έλεγε να φύγουμε, ούτε ένα αεροπλάνο. Κανείς. Κάηκα τα σπίτια μας. Μείναμε στον δρόμο. Κανείς δεν ήρθε. Όλοι ανήκαν είναι. Όλοι να φύγουν. Να εξαφανιστούν. Να φόβουν στη Βουλή και τίποτα άλλο. Όλοι τους. Όλοι τους να φύγουνε. Συνεχίζουμε. Τολμηρά μπροστά. Κάνουμε αλλαγές, δεν κοιτάμε πίσω. Έτσι, όλα θα φτιάξουνε. Αλεξανδρούπολη, το έχω κάνει το δρομολόγιο με το καράβι, στα νιάτα μου. Σαμοθράκη, Αλεξανδρούπολη, πάμε να δούμε. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, λένε οι κάτοικοι πάνω, που η φωτιά έφτασε στην παραλία και δεν έχει να κάψει τίποτα άλλο. Ευτυχώς. Έφτασε θάλασσα. Θα κλείσω με τους χλαπάτσες που έχουμε για δημοσιογράφους, τους καλοκαιρινούς, θα πάω στον Αντένα, όπου κλασικά
το κλασικό πείμα να σώσουμε την ανθρώπινη ζωή, αλλά πλέον έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές. Για πάμε να δούμε πώς μας λένε το ποίημα. Να δούμε τα δύο μέτωπα τα οποία έτσι ανησυχούν ιδιαίτερα τις αρχές. Μην ξεχνάμε και τη Ροδόπη επίσης, που και εκεί έχουμε ένα θέμα. Και εκεί απειλήθηκαν, εκενώθηκαν οικισμοί, καταστράφηκαν περιουσίες, κάηκαν σπίτια. Δεν είχαμε όμως απώλειες ζωής, αν εξαιρέσουμε βέβαια πάνω στην περιοχή έναν νεαρό μετανάστη, ο οποίος έχασε την ζωή του στον Εύρο. Και άλλον έναν κτηνοτρόφο στη Βιωτία που πήγε να σάσει λοιπόν τα ζώα του σε επιμνηστάσιο του. Έχουμε εξαιρέσεις πλέον. Έχουμε αστερίσκους. Μπορεί να μην έχουμε ανθρώπινες απώλειες με εξαιρέσεις. Καινούριο ποίημα. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σας άποψη. Θυμάστε, όσοι με παρακολουθείτε, όταν βγήκε αυτή η κυβέρνηση για δεύτερη φορά, έλεγα τι κακά θα μας βρούνε. Έτσι, τα βλέπετε. Ακούγονται και τα ελικόπτερα από πίσω. Όσοι είστε Αττικοί, μακάρι να διαψευτώ, μέχρι αύριο, Πάρνηθα δεν θα υπάρχει. Όσοι έχετε θέα προς Πάρνηθα, βγείτε στην ταράτσα να δείτε τι γίνεται. Έχουν σκοτεινιάσει τα πάντα. Εμένα μήνυμα ακόμα δεν μου έχουν στείλει. Έχουν στείλει Μενίδη, Πανόραμα, καλά η Χασιά τελείωσε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Το μοναστήρι το έβλεπα σε κάποια στιγμή του Αγίου Κυπριανού. Πλέον, μακάρι να είναι καλά, να μην έχει καεί, αλλά το έχασα στα καμένα. Ευελπιστώ να μην ξανακάνω βίντεο με πυρκαγιές. Τις φάγαμε τον Ιούλιο, μπαίνει καλά ο Αύγουστος. Έτσι, επιτελικό κράτος. Θα μου πεις τι να σε κάνει και ο Πρωθυπουργός που κάνει τις διακοπές του. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε.